Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια πρωτοβουλία συγκέντρωση αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης στο Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά. Τα είχαμε ξαναπεί βέβαια, 15 Τρίτου τα είχαμε ξαναπεί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Μέχρι και την 5η, 24 Τρίτου, η δράση εκπνέει σχετική προθεσμία και το κάλεσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί στον Αποκόρωνα. Πάμε στον κύριο Σταύρο Σταυρουλάκη. Πάμε να επικοινωνήσουμε ξανά. Την καλησπέρα μας, αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, σε εξέλιξη λοιπόν η δράση, ολοκληρώνεται σε 2 μέρες, σωστά? Σωστά. Αναφορικά με την ανταπόκριση των πολιτών, των δημοτών? Δόξα τω Θεώ, υπάρχει αρκετή ανταπόκριση στο κάλεσμα της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου. Ναι. Πολλοί πολίτες έχουν προσέλθει, έχουν αφήσει διάφορα είδη για τους άμαχους. Την 5η τα παίρνει μεταφορική και κατόπιν τα παραδίδουμε στο Ερυθρό Σταυρό για να τα μεταφέρει στην πόλεμη ζώνη. Μάλιστα. Ο Ερυθρός Σταυρός λοιπόν και στη δική σας περίπτωση το όχημα εντός εισαγωγικών, προκειμένου να μεταφερθούν αυτά τα είδη εκεί στα σύνορα της Ουκρανίας και να κατευθυνθούν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μένουν 2,5-24 ώρα. Κάποιος ο οποίος θέλει να βοηθήσει, τι μπορεί να συγκεντρώσει και πού μπορεί να δώσει αυτά τα είδη? Ναι, μέχρι και την 5η το μεσημέρι, σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, στο κεντρικό στις Βρύσες, στο Βάμο, στις Καλύβες και στη Γεωργιούπολη, στον Καβρό, μπορεί να δώσει, εκτός από είδη ρουχισμού, φαρμακευτικά είδη, τρόφιμα μακράς διάρκειας και γενικά οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να έχουν ανάγκη οι άμαχοι εκεί. Μάλιστα. Μακάρι ο πόλεμος να τελειώσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Ωστόσο, σε περίπτωση που παραταθεί αυτή η τραγωδία και το επόμενο διάστημα, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει επανάληψη της εθελοντικής σας πρωτοβουλίας. Σαφώς και σκεφτόμαστε ήδη, αφού έρθουμε σε συνεννόηση με αυτούς που πρέπει, να εξακολουθούμε να συγκεντρώνουμε αγαθά, ούτως ώστε με την πρώτη ευκαιρία, γιατί και ακόμα και να λήξει ο πόλεμος, οι άνθρωποι εκεί σίγουρα θα έχουν ανάγκες. Οπότε θεωρούμε ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ, σε αυτή την προσπάθεια. Και πόσο σημαντικός, αντιδήμαρχε, είναι και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης σε περιόδους κρίσεων και δύσκολων καταστάσεων, όχι μόνο εντός της χώρας, αλλά και εκτός? Σαφώς. Πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το λίγο που μπορούμε, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Και πρέπει να το κάνουμε. Σε άλλους δήμους της Κρήτης, μεταξύ αυτών και στον Άγιο Νικόλαο, έχουν καταφτάσει πρόσφυγες από την Ουκρανία. Στην περιοχή σας έχουν έρθει κάποιοι? Περιμένετε, έχετε κάποια ενημέρωση? Δεν υπάρχει κάποια δομή. Μάλιστα. Έχουν έρθει κάποιοι λίγοι, οι οποίοι έχουν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα που τους φιλοξενούν. Δομή δεν υπάρχει στην περιοχή για να υποδεχτεί. Μάλιστα. Πρόσφυγες. Ιδιωτικά λοιπόν, ως ιδιώτες έχουν έρθει και έχουν κατευθυνθεί σε γνωστούς και δικές τους. Με δική τους πρωτοβουλία, μετά από κάλεσμα των δικών τους ανθρώπων. Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Λοιπόν.